Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει στη Βουλή η πρώην μοιρεσία συζήτηση για τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά, νέες αποκαλύψεις κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη θέση του πρώην στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο φως η εφημερίδα των συντακτών, ο Σταύρος Παπασταύρου ήταν ιδιοκτήτης και δικαιούχος της εταιρείας για την οποία πλήρωσε πρόστιμο 3,3 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της έρευνας για τη λίστα Lagarde. Οι πληροφορίες από τις εξωτικές βρετανικές Παρθένες νήσους διαψεύδουν τον πρώην στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, που ισχυριζόταν ότι ήταν απλώς διαχειριστής. Οι αποδείξεις για όλα τα παραπάνω αυτή τη φορά δεν έρχονται από τον Ερβέ Φαλσιανή και την επεξεργασία της περιβόητης λίστας Lagarde, ούτε καν από την ελβετική HSBC, αλλά από ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στην Καραϊβική θάλασσα τις βρετανικές Παρθένες νήσους, έναν από τους διασημότερους φορολογικούς παραδείσους παγκοσμίως. Σύμφωνα με έγγραφα που απέστειλε πρόσφατα η εισαγγελία του συγκεκριμένου κράτους προς τις ελληνικές δικαστικές αρχές, ύστερα από αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τη συγκεκριμένη χώρα, προκύπτει ότι ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ο συνδικαιούχος του συγκεκριμένου λογαριασμού. Για συστηματική πολιτική εκμετάλλευση του ονόματός του στην υπόθεση της λίστας Lagarde, κάνει λόγο ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών. Ο Σταύρος Παπασταύρου, πάντως, μιλά για αποσπασματικά νέα στοιχεία, καθώς, όπως λέει, αποσιωπώνται επίσημα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας, τα οποία αποδεικνύουν καταληκτικά ότι οποιαδήποτε αλληλογραφία ή ενέργεια γινόταν πάντα για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, επιχειρηματία και κατά τον τρόπο που προβλέπει ο θεσμός της εμπίστευσης. Για άλλη μια φορά, λίγες ώρες πριν από μια πολιτική συζήτηση στη Βουλή, διαραίονται επιλεκτικά και αποσπασματικά νέα στοιχεία που κι εγώ, αν και κατ' εξοχήν ενδιαφερόμενος, για πρώτη φορά μέσω του τύπου πληροφορούμε. Η αλήθεια διαστρεβλώνεται ή παρανοείται με προφανή στόχο την πολιτική εκμετάλλευση. Αν πράγματι παρελήφθη από τις ελληνικές αρχές φάκελος δικαστικής συνδρομής αναφορικά με την εταιρεία Σταμπρί LTD, τότε σε αυτόν πρέπει να περιλαμβάνονται. Πρώτον, το επίσημο μετοχολόγιο της εταιρείας που αναφέρει εμένα από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της εταιρείας ως μέτοχο στο όνομά μου, αλλά ως εμπιστευματούχο για λογαριασμό του Σάμπι Μιονί. Δεύτερον, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την πρώτη ημέρα λειτουργίας της που ρητά αναφέρει ότι οι μετοχές αναλαμβάνονται από εμένα στο όνομά μου, αλλά ως εμπιστευματούχος για λογαριασμού του Σάμπι Μιονί. Τρίτον, η πράξη εμπίστευσης του Ιουνίου 2005 που αποδεικνύει τη σχέση εμπίστευσης μεταξύ του Σάμπι Μιονί και εμού και των γονιών μου. Σε σημερινά δημοσιεύματα παρουσιάζεται επιλεκτικά ως συνταρακτικό νέο καταληκτικό στοιχείο αλληλογραφία μου που αφορά την εταιρεία Σταμπρί LTD. Ίδρυση λειτουργία μεταβολές, η οποία όμως αυτονόητα γίνεται στο όνομά μου, αφού εγώ είμαι εμπιστευματούχος της εταιρείας. Την ίδια στιγμή αποσιωπώνται τα παραπάνω επίσημα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας, τα οποία αποδεικνύουν καταληκτικά ότι οποιαδήποτε αλληλογραφία ή ενέργεια γινόταν πάντα για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου της ως άνω εταιρείας επιχειρηματία και κατά τον τρόπο που προβλέπει ο θεσμός της εμπίστευσης. Νέα στοιχεία για την υπόθεση Παπασταύρου. Φαίνεται ότι είναι ατελείωτα. Ο Πρωθυπουργός προκάλεσε ευθέως τον Αντώνη του Σαμαρά, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, του είπε «Γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό, μήπως είστε συνεταίροι?» Και βεβαίως θυμάστε ότι και ο Αντώνης Σαμαράς απέναντι στον κύριο Παπασταύρου πρόσφερε μία κάλυψη που ήταν απίστευτη. Έγραφαν οι εφημερίδες, οι φιλικές εφημερίδες, η Δημοκρατία, η κεντροδεξιά εφημερίδα και οι άλλες. Στη Βουλή πηγαίναμε ερωτήσεις. Λέγαμε τι γίνεται. Και έλεγε τι λέτε, τι είναι αυτά που λέτε. Μακάρι να υπήρχαν 10 Παπασταύροι. Ο Σαμαράς ήθελε 10 Παπασταύρους. Έλεγα πριν του Κυριάκου για τον Καρανίκα. Ο Τσίπρας έφερε τον Καρανίκα. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαλέξω ντε και καλά ή Καρανίκα ή Παπασταύρου. Κοίταξε μεταξύ των δύο όμως. Αλλά να σας πω την αλήθεια. Άδικη σύγκριση. Αλλά για να σας πω. Άδικη σύγκριση ακριβώς. Αλλά για να σας πω. Γιατί ο Καρανίκας δεν είναι κλέφτης, να τον βάζουμε στην ίδια. Μα θα, αμέσως Κυριακό, αλλά έτσι για τους τηλεθεατές. Το λέω γιατί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ακόμα οι παλιοί και αιώνιοι ομοειδεάτες μου. Και συμμαχοί μου και συμμαχητές μου. Γιατί λέει. Να ρε παιδιά γιατί. Να γιατί. Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Προβάλλοντας κάποια πρόσωπα
τα οποία όμως δεν έχουν μπλοκές. Αν έχουν αύριο, τα ίδια θα πάθουν. Και κρατώντας το σύστημα. Το σύστημα γιατί είναι παντρεμένο, γιατί έχουν κάνει μαζί δουλειές, γιατί έχουν μαζί σπίτια, γιατί τους κρατάνε εδώ. Το καταλαβαίνετε. Να γιατί λοιπόν δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και ας λέει ό,τι θέλει. Δεν πάνε να λένε τώρα, δεν πάνε να γράφουν. Ποιοι τώρα. Άμα σε υπερασπίζονται τώρα αυτοί που είναι στα πρωινάδικα, άκου τώρα του άλλου στο πρωινάδικο, του εξόφλησε λέει το δάνειο ο εφοπλιστής ο Ρέστης. Ναι, ναι. Ο Ρέστης. Το έλεγα προχτές στο βλαστό τον οδοντογιατρό μου και μου λέγε δεν σε πιστεύω μου λέει. Άντε μου λέει, δεν σε πιστεύω. Ωραία, του λέω αυτόν που βλέπουμε, τον βλέπαμε στην πρωινή εκπομπή. Ωραία, του λέω είχε 300.000 και πήγε και του το εξόπλισε ο Ρέστης. Άντε μου, ωραία, μου λέει, δεν το πιστεύω. Ήταν από κοντά και ένας καπετάνιος, να σε καλά, ρε καπετάνιε. Και του λέω, ωραία, η λίστα Λαγκάρντ έχει ένα Αντώνη Σαμαρά που δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Σαμαράς. Αλλά εμένα όταν κάποια στιγμή είπανε μήπως είναι ο Νικολόπουλος, πήγα και έκανα ερώτηση εγώ για τον εαυτό μου. Και είπα, παιδιά, μήπως εννοείται εμένα τον Νικολόπουλο. Εγώ. Το έχετε ακούσει αυτό. Και εγώ ρωτάω τον Σαμαρά μέσα στη Βουλή και εδώ δημόσια. Ρε, ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς που έχει λίστα Λαγκάρντ. Και δεν απαντάει. Να πει, δεν είμαι εγώ. Ξέρω εγώ ποιος είναι. Ένα Σαμαράς υπάρχει. Δεν απαντάνε. Γιατί δεν απαντάνε. Θα μάθετε τις επόμενες μέρες με την εξεταστική. Εκεί να δεις τηλεθέαση κάθε Σαββατοκύριακο που θα έχει εκπομπή. Γιατί, σας το λέω, δεν πάνε να τα κρύψουν τα άλλα τα κανάλια. Όλα κάθε Σαββατοκύριακο θα τα λέμε εδώ. Κύριε Ψωμιάδη, έχετε να μας πείτε κάτι για τα καινούργια στοιχεία του κύριου Παπασταύρου? Καινούργια στοιχεία, δεν νομίζω ότι πέσαν όλα τα στοιχεία στο τραπέζι. Θυμάστε πριν από ένα χρόνο ένα πρωτοσέλιδο της Finance and Markets Voice, η σχέση Παπασταύρου-Siemens. Το θυμάστε? Νομίζω είχατε κάνει και ερώτηση για αυτό. Για τόσες που κάνω τώρα με συγχωρείτε. Η σύζυγος του κυρίου Παπασταύρου είναι υπεύθυνη, α, ναι, υπεύθυνη της επικοινωνίας της Siemens. Τυχαίο είναι, μωρέ. Ήταν πριν ο κύριος Παπασταύρου τυχαίο βρεθεί δίπλα στον κύριο Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποσπάστηκε από τη Siemens. Γράφτε το αυτό, γράφτε το. Κούλι, κούλι ακούει. Για γράψτε το, κούλι. Για πες το, για και πες ο κύριος Τόπρας κάνει συνέχεια προβοκάτσιες, το ξέρω. Αλλά για ανομάδες το λέω. Για πες, είναι. Λοιπόν, αποσπάστηκε η κυρία Αγαλιώτα. Και μετά τον αποκηρύξει ο Κούλης. Μα είναι δυνατόν, πώς θα τον αποκηρύξει ο Κούλης, ρε παιδιά τώρα. Λοιπόν, στο Μαξίμου, ως υπεύθυνη επικοινωνία, στο τμήμα επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της θητείας του κύριου Σαμαρά, παντρεύτηκαν ο κύριος Παπασταύρου με την κυρία αυτή και μετά το τέλος. Το 2015, το Γενάρη, επέστρεψε η κυρία στα καθήκοντά της Siemens. Η σύζυγος, λοιπόν, είπατε Παπασταύρου. Για υπεύθυνη επικοινωνίας της Siemens Ελλάδος. Το γράφετε, σας παρακαλώ, ρε παιδιά. Η ήταν πρωτοσέλιδος του Παπασταύρου. Στην υπεύθυνη επικοινωνίας της Siemens. Επικοινωνίας. Και ήταν και πριν. Δηλαδή, επικοινωνία σημαίνει ότι έδινε τη διαφήμιση. Όχι, επικοινωνία είναι πολλά, ρε παιδί. Συγχωρείτε, δεν είναι πολλά. Επικοινωνία είναι σίγουρα το προφίλ. Σίγουρα μέχρι και η αποστολή από τους λεμονοστήφτες. Ναι. Την εικόνα, την εικόνα και επίσης αυτό που θα προβάλλεται προς τα έξω. Αυτό τι είναι πάλι, είναι ευρωπαϊκό αυτό το κόλπο. Αυτό είναι η τεχνική που λέει σου φτιάνω την εικόνα. Είναι η τεχνική του marketing. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι γοητευτικό για να μπει στην αγορά και να κερδίσει περισσότερους πελάτες. Αυτό είναι. Είναι το marketing. Ναι. Είναι οι τεχνικές του marketing. Δηλαδή, το μαθαίνουμε και στο πανεπιστήμιο. Πούμε, παρότι ο Κυριάκος είχε έτσι μια εικόνα, έδειχνε τις γελιογραφίες, τον είδατε. Και κοίταγε τώρα το πρόσωπο του Κυριάκου και τη γελιογραφία. Λες το καρτούν τώρα ποιο είναι, η γελιογραφία ποια είναι. Παρότι αυτό όμως οι τηλεοράσεις που φτιάχνουν, που ξέρουν να κάνουν τις αγιογραφίες, λέω α, τι ωραίο λέει, κοιτάτε τι ωραίο παιδί, τι ωραίο παλικάρι, τι ωραία πουτά. Και έλεγες μάλλον δεν βλέπω καλά, έχουν δίκιο αυτοί. Δεν μπορεί, ο Πρετεντέρης θα έχει δίκιο. Που λέει ότι έσκησε, ας πούμε. Κύριε Τόμπρα. Και βεβαίως υπάρχει άλλο ένα θέμα. Μέσα σε 48 ώρες, ας πούμε, να βρεις 4 εκατομμύρια να τα καταθέσεις. Πού τα βρήκες? Ποιος? Επισήμως, σύμφωνα με τη δική του δήλωση, του κυρίου Παπασταύρου, του τα δάνεισε ο επιχειρηματίας για τον οποίο διατηρούσε. Ποιος? Τον λογαριασμό. Ο Μιονή. Μάλιστα. Κυρία Αλεξιάδη, μέσα στη Βουλή σας ρώτησα αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να πεις ότι πήρες δάνειο. Δηλαδή,
Εάν υπεγράφει κάποια σχετική σύμβαση. Χαρτώσιμο. Αν κατετέθει. Το θυμάσαι, Τρίφωνα, που σε ρώτησαμε στη Βουλή. Επισήμως από το Βήμα, όχι στο καφενείο. Τρίφωνα, δεν έχει απαντήσει. Πήγε το ΣΔΟ ένα διτρίφωνα. Μη μου λες ότι αυτά, ξέρεις, δεν τα κάνουμε για να μην θεωρηθεί πολιτική αντιδικία. Δεν πάμε να δούμε αν έχει δηλώσει. Αφήστε τα αυτούνα. Αλλού αυτούνα. Πήγατε, ακούτε τι λέει ο Ψωμιάδης. Ακούσατε τι είπε. Πώς λέει τα βρήκες, ρε παιδάκι μου, μάλιστα, στα δάνεις ο κύριος. Και το εισόδημά σου δικαιολογείται για να το εξοφλήσεις, ρε. Τι εισόδημα έχεις δηλαδή που θα εξοφλήσεις 4 εκατομμύρια. Έχει πρόσωπο στην κοινωνία. Α, με κούτελο τα εξοφλάν. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία. Α, γιατί ξέρω μερικοί τα εξοφλούν από πίσω. Αυτό είναι η επικοινωνία. Αυτό είναι η επικοινωνία. Άμα έχεις πρόσωπο στην κοινωνία που λέει, σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν θετικά και να βοηθήσουν το πρόσωπο. Επειδή έχεις πρόσωπο στην κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι κανόνας του μάρκετινγκ. Κανόνας του μάρκετινγκ. Να σπουδάσεις marketing. Όχι μωρέ, να έχεις κούτελο. Νόμιζα ότι θες να σπουδάσεις marketing, γι' αυτό το είπα. Α, αυτό το, με το κούτελο τα πήρε δηλαδή ο Παπασταύρου. Κανονικά. Α, με το κούτελο. Οκ. Πάμε λοιπόν κύριε Τόμπρα. Έχετε κάτι ακόμα κύριε Ψωμιάδη, όχι. Κύριε Τόμπρα. Κοίταξε, ένα, γιατί ακούστηκε εγώ καλά. Θέλω να μου ετοιμάσετε, μιας και είπαμε για κούτελο και εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Γιατί ξέρω ότι κερδίζουν και με άλλο τρόπο, με άλλα μέρη του σώματος, όχι μόνο με το κούτελο. Να μου ετοιμάσετε εκείνο που είπε μωρέ ο Καμένος, που είπε για εκείνο το παιδί. Το παιδί που ήταν βουλευτής στην Κέρκυρα, που τον είχε αρχηγό ο Μητσοτάκης του προεκλογικού του αγώνα. Εκείνο το παιδί που γλένταγε πάνω στις ανατολικές χώρες. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Ναι, ναι, αυτό είναι. Μετά τον Κυριάκο, ναι. Να δούμε και αυτό. Κοίταξε να δεις. Εμένα, αυτό που μου κακοφάνηκε από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, ότι ενώ ήταν τόσο σοβαρή κουβέντα και είχε να κάνει με τόσο σοβαρά θέματα, η απάντηση που πήγε να δοθεί ήταν άλλη μια φορά ένα εξώφυλλο του πρώτου θέματος. Πάλι ο Καρανίκας, δηλαδή η μπάλα ξαναγύρισε στον Νίκο τον Καρανίκα. Και θέλω με την ευκαιρία, να το πω, άκουσε με λιγάκι. Γιατί η λάσπη. Μήπως είστε φίλοι. Η λάσπη, ναι. Θα σου πω. Η λάσπη είναι μέχρι ένα βαθμό. Επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και ο Νίκος ο Καρανίκας είναι από εκεί. Από το Λουτρό είναι. Συγκεκριμένα από τη Αλεξάνδρεια. Θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ με τον άνθρωπο αυτό ιδεολογικά είμαι διαμετρικά αντίθετος. 180 μοίρες. Αλλά δεν πρέπει να πούμε ότι. Ενώ ο άνθρωπος αυτός ήταν αντιρρησίας συνείδησης, άκουσε με τον έχει σημασία αυτό, προτίμησε να μην πάει στο στρατό, αλλά πώς, όχι όπως κάναν όλοι οι άλλοι που πήγαν και αγοράζανε τρελό χαρτά για να μην πάνε φαντάρι. Ο Καρανίκας κάθισε 6 μήνες στη φυλακή. Το ξέρεις αυτό. Και κάθισε 6 μήνες. Μα δεν μ' αρέσει αυτό. Άκουσε με, ούτε και εμένα. Άκουσε με να σου πω. Δηλαδή, αν μου το λες για να σου πω. Κατάλαβες τι σου λέω. Ναι, ρε παιδί. Κατάλαβες τι σου λέω. Το τίμημα της επιλογής. Μα γιατί στο λέω όμως. Γιατί υπάρχουν οι ψευτοαριστεροί. Που δεν πήγαν να κάνουν αυτό που έκανε ο αριστερός Καρανίκας. Άκουσε με λίγο. Έχει σημασία. Θυμάσαι. Έχει σημασία. Γιατί θα σου πω τώρα και για τους πατρίδες. Εγώ 1,5 χρόνο υπηρέτησα πάντα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς ήταν τριμηνίτης. Άκου να σου πω τώρα και το άλλο. Για 3 μήνες. Να σου πω και το άλλο. Να σου πω όμως και για τους πατριδοκάπηλους. Για τους πατριδοκάπηλους δεξιούς. Θυμάσαι, κύριε Ζαχόπουλε. Τριμηνίτης. Δεν ήταν καλά, λέω. Θυμάσαι για τους. Τριμηνίτης. Τώρα δεν θες να με αφήσεις να το πω. Όχι, πες. Οι άλλοι υπηρέτησαν. Υπάρχουν λοιπόν και. Στη Βουλή. Έτσι. Υπάρχουν και οι πατριδοκάπηλοι. Ή στην πρεσβεία των Παρισίων. Έτσι. Ως φρουρός της πρεσβείας. Όχι εσύ. Άκου, υπάρχουν και οι πατριδοκάπηλοι. Της προηγούμενης κυβέρνησης. Κάτσε να ακούσουμε, να μάθουμε. Υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά. Υπηρέτησε στην πρεσβεία των Παρισίων. Ποιος. Αφήστε. Παιδιά, μόνο ένας και κανένα. Ποιος, κύριε Ψωμιάδη. Υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά. Ποιος, ρε, είναι πανεύκολο να το μάθετε. Εγώ θα σας το πω. Εσύ, αφού το μας το λες. Γιατί ψέμα είναι. Άμα είναι ψέμα, μην το πεις. Ξέρεις, κύριε. Άμα είναι ψέματα, μην το πεις. Δεν είναι ψέματα. Πες το τότε. Πες το. Ο Σίμος ο Κεδίκογλου. Α, πες. Άντε, ωραία, Σίμο, εσύ που λέγες ότι εγώ είμαι τρελός. Δίκιο είχες. Γιατί ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Υπουργός Προεδρίας ο Κωστής Στεφανόπουλος. Πρόεδρος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας εγώ. Και υπηρέτησα 22 μήνες στοιχείο. 22 μήνες. Και ήμουν και εύτοχος και όρφανος. Και είχε σημασία να έρθω λίγο πιο κοντά. Γι' αυτό το λέω. 22 μήνες, Σίμω. Και εσύ βγήκες όταν παραιτήθηκα και έλεγες ότι είμαι τρελός. Καλά είπες. Γιατί κανονικά εγώ δεν έπρεπε. Επί Νέας Δημοκρατίας.
με τον υπουργό, δικό μου φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, εγώ να μένω στοιχείο και να απολύω με πτυχίο. Δίκιο έχεις, ρε Σίμω. Τι μαλάκιδες είμαστε εμείς, ρε Σίμω, έχεις δίκιο. Μπράβο, εσύ για κάνεις την καλύτερη. Μπράβο, ρε Σίμω. Μπράβο, ρε παλικάρι μου, μπράβο. Έτσι, έτσι, αν τον δοξάζετε, αν τον ψηφίζετε. Μπράβο, Σίμω και Δικόγλου. Μπράβο. Αυτό στο Πασόκ δεν ήταν. Νέα Δημοκρατία. Όχι, ρε, ο πατέρα του δεν ήταν. Πατέρα του Πασόκ. Και του Ψυχάρη ο γιος δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό είναι το πολυπολιτισμικό που λέω εδώ μέσα. Για να κλείσω. Εγώ όμως λες ότι εγώ που πλήρωνα τα εισιτήριά μου το πήγαινε. Για να το ξέρει ο κόσμος. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Δεν στα πλήρωνε ο Σαμαράς. Όχι, βέβαια δεν μου τα πλήρωνε. Πήγαινα μόνος μου. Δεν μα Σαμαράς, δεν μα κράτους. Μόνος μου πλήρωνε το εισιτήριο. Και μάλιστα εγώ έπαιρνα 1.100 ευρώ για να ξέρει ο κόσμος, σαν βασικό μισθό δίπλα στον σύμβουλο του κυρίου Σαμαρά. 1.100 ευρώ και πλήρωνα 1.600. 1.600 το μήνα. 1.600 το μήνα για να πηγαίνω έρχομαι να είμαι συνεπής υποχρέωση μου. Δηλαδή, όχι μόνο δεν κέρδιζα, έβαινα και μέσα. Σου είχε πει ότι θα σε κάνει προπολιτισμό. Προσωπικά όχι, δεν μου το είχε πει. Ακούστηκε όμως πολύ και συζητήθηκε στους κύκλους. αλλά σε μένα προσωπικά όχι. Θέλω να είμαι τίμιος απέναντί του. Όχι, όχι. Άκου να δω, για να κλείσουμε αυτό. Συζητήθηκε όμως πολύ. Για να κλείσω και να το κλείσω το θέμα, να μην το εξαφανίσω. Πάλι για τον Καρανίκα θα πει. Να το κλείσω, με έκοψες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ανήκου υποκρισίας. Εντάξει, εγώ την υποκρισία δεν την ανέχομαι. Δηλαδή, είμαι μαζί σου. Την υποκρισία. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν τους αριστερούς και δεν θέλουν να πάνε στο στρατό, να κάνουν ό,τι έκανε Καρανίκας, να πάνε να κάνουν 6 μήνες φυλακή. Όχι να αγοράζουν τρελόχαρτα. Εδώ δεν ασχολήθηκε κανένας ότι η μισή Ελλάδα, ο μισός καλλιτεχνικός χώρος έχει αγοράσει τρελόχαρτα. Την αριστερά και θα σου πω τώρα, άκου τώρα, περίμενε. Να σου πω και τους πατριδοκάπηλους δεξιούς, εκεί θα φτάσω τώρα, που πουλάνε πατρίς, θρησκείδα, οικογένεια και κάναν τόσα χρόνια θητείες τσάτσι στο Πεντάγωνο. Ή στη Βουλή μέσα. Ή στη Βουλή. Άρα λοιπόν, ξέρετε, να αφήσουμε την υποκρισία. Μόνο τον Σίμω είπατε. Το Σίμω είπε έναν επώνυμο. Δηλαδή όλα αυτά, εσύ, τα παιδιά. Να σου πω κάτι άλλο, ρε. Όλα αυτά τα παιδιά των επωνύμων. Που τα διώξε ο Καμένος από το Πεντάγωνο. Ποιο θυμάσαι κανένα. Δεν έδειξε και του Πετρετέρη το γιο και αυτό που μάζει του έστειλε στα σύνορα. Αυτοί όλοι. Και τον εγγονό του εθνικού εργολάβου. Αυτοί όλοι, Νίκο, εγκαλούν τον κάθε Καρανίκα. Δεν μιλάω για τον Νίκο τον Καρανίκα τώρα. Εγκαλούν τον κάθε Καρανίκα και λέει εμείς ήμασταν πατριώτες. Τι πατριώτες είστε, ρε λαμόγια, που πηγαίνατε και κάνατε φαντάρι τσάτσι και ήσασταν κάθε μεσημέρι στο σπίτι σας. Και Κατερίνα, κατηγορείτε τον άλλον που για να υποστηρίξει αυτό που πιστεύει κάθε 6 μήνες στη φυλακή. Συζητιέται στους δικηγορικούς κύκλους όλη αυτή τώρα η ένταση που υπάρχει μεταξύ πολιτικών και ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. Βέβαια. Ήταν ένα θέμα που συζητείται αρκετό καιρό τώρα. Μπαίναμε στις αίθουσες και βλέπαμε τα πινάκια, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Βλέπαμε ονόματα τα οποία δεν ήταν υψηλά για να δικαστούν και είχαμε παραγραφές. Όπως και βλέπουμε τώρα υποθέσεις οι οποίες δεν παραγράφονται, απλά εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα και είναι ψηλά. Και περιμένουμε να δούμε τι είναι. Αναμένονται και συνδικαλιστές οι οποίοι είναι στο κατηγορητήριο. Για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν με αυτά. Κατάλαβα το τελευταίο που είπες. Είναι μια Εάν υπόθεση, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, είναι μια υπόθεση, πέσε κάτι. Είναι μια υπόθεση από μεγάλη. Από σεβασμό σε αυτούς που μας έχουν σπίτι τους τέτοια ώρα. Ωραία, είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή τη στιγμή, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί. Έχει πάρει αναβολή για τον Ιούνιο λόγω της απεργίας. Τι υπόθεση είναι αυτή, πρέπει. Της ΔΕΗ, με τους μεγαλοσυνδικαλιστές της ΔΕΗ. Είναι μια περίεργη υπόθεση, οικονομικό έγκλημα θεωρείται. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως είναι στο κατηγορητήριο. Αυτό θα φανεί στο δικαστήριο. Με γενόπ, με ναι. Ταξίδια και τις διάφορες άλλες. Όμως είναι περίεργο που δεν υπάρχει θέμα παραγραφής, όπως είναι στο νούμερο 1, στο νούμερο 2. Δηλαδή δεν υπάρχει και λόγος για τέτοια συμβιασία. Να σου πω κάτι. Ότι βγήκε τώρα μια δικαστήνα και απάντησε σε ένα πολιτικό αρχηγό στον πάνω τον Καμένο. Δεν είναι μια οποιοδήποτε δικαστήνα. Ναι, λέω έχουμε προηγούμενο, δηλαδή να βγαίνει ο δικαστής. Και γιατί να μην βγει ο δικαστής. Δεν έχει άποψη ο δικαστής, δεν έχει γνώμη ο δικαστής, δεν έχει εξουσία ο δικαστής. Γιατί να μην βγει. Κανονικά θα πρέπει να είχαν βγει πολλές φορές περισσότερο και γιατί, πιο... Γιατί έχει εξασφαλίσει και καλώς νομίζω βέβαια, ότι αυτός αποφάσισε κάτι και πάει και τέλος. Και κανένας δεν μπορεί να του πει τίποτα. Μου λέει ο Κουρής προχτές, πήγε σε ανώτατο δικαστή και του λέει. Μωρέ παιδί μου, ξέρεις, εσύ εδώ τώρα, τι κάνεις. Ήταν φίλος του και του λέει, αφού έχω μια μοναδική δυνατότητα, έχω πολύ σοβαρές υποθέσεις. Εκείνος δεν λογοδοτεί πουθενά, βγάζει μια απόφαση, άντε να πούμε εμείς καμιά κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι σαν τον πολιτικό που λογοδοτεί, που πρέπει να εξηγήσει, που πρέπει να κάνει. Χτες λοιπόν προχτές ο Καμένος
είπε ότι κύριοι, δεν συνδράμεται σε τέτοιες βαριές υποθέσεις που ζητάνε χώρες του εξωτερικού. Ναι, ναι. Έτσι και εσείς λέτε τσίτσιρι πιτσίτσιρι. Το καθυστερείτε, το κάνετε, το ράνετε. Ή όπως επίσης είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής θα δει πώς γίνεται να φεύγει από τον εισαγγελέα του Αρείου Παγού, ή ξέρω εγώ από που μην πω εισαγγελέα, από το Μέγαρο της Δικαιοσύνης, μια υπόθεση που αφορά τον Υπουργό και για να φτάσει στη Βουλή να θέλει μήνες. Ποιος την καθυστερεί, την καθυστερεί. Αγαπημένη μου, άκουσε, εμένα ρωτάς ποιος την καθυστερεί. Όποιος κερατάς την καθυστερεί, τώρα λοιπόν έτσι. Θα δούμε ποιος ήτανε. Θα δούμε το λογαριασμό του, έτσι. Θα δούμε το παιδί του που δουλεύει, είτε είναι του Αρείου Πάγου, είτε είναι του Ειρηνοδικείου. Δεν το κατάλαβα, πήγε στο Λαθρέμπολα λέει και δεν τον βρήκε λέει το σπίτι του στο ψυχικό και έβγαλε απόφαση ένας πρωτοδίκης, διαγράφεται λέει του Λαθρέμπορα λέει το πρόστιμο. Mm. Γιατί λέει δεν το βρήκε. Δεν επιδόθηκε σωστά. Ωραία ακούς, ωραία να καθείτε από εδώ ρε. Νομίζετε ότι δεν τα ξέρουμε. Και σε βλέπω και σένα και αυτό τώρα σου μιλάω. Αυτή είναι η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν το προχτεσινό. Η παρέμβαση χρειάζεται. Αυτό το προχτεσινό λοιπόν κύριε Τόμπρα. Αυτό το προχτεσινό που λέει θα δω ποιοι υπουργοί θα ξανακάτσετε κερατάδε στο σκαμνί. Εάν διαπιστωθεί αυτό που όλοι ξέρουμε. Ότι δίθεν έκανε μήνες να έρθει ο φάκελος από το δικαστικό Μέγαρο μέχρι τη Βουλή. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό το βίντεο για να μην ξεχνιόμαστε για απόψε, έχοντας όμως στο προσκέφαλό σας όχι αυτό το απεχθές που θα δείτε, αλλά για να μην λέτε ότι δεν ήξερα, για να μην λέτε ότι δεν κατάλαβα, να μην με ρωτάτε εμένα γιατί δεν πάω στον Κούλι, αλλά να ρωτάτε τον εαυτό σας γιατί κρατάτε τον Κούλι. Κρατήστε όμως αυτό το εξώφυλλο. Κρατήστε αυτό το εξώφυλλο για να ξανατοποθετηθούμε όλοι. Είναι η εφημερίδα L'Equipe, δηλαδή πιο γνωστή, ίσως η πιο διάσημη ευρωπαϊκή εφημερίδα του αθλητισμού, η οποία έχει βάλει πρωτοσέλιδο Alert Maximal, που σημαίνει κίνδυνος, μέγιστος κίνδυνος για το Euro 2016 το ποδόσφαιρο. Το Μαξί μου ακούει. Έτσι. Καλό σας βράδυ. Η τοποθέτηση στην Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού, το δεξί του χέρι, δηλαδή στη θέση του Μιλτιάδη Βαρουτσιώτη τότε, του κυρίου Νίκου Γεωργιάδη. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης έχει την περιπέτεια με την παιδεραστία που ξέρουμε όλοι, παρακολουθήσαμε όλοι την ιδιοσιογραφία και βεβαίως το ξύλωσε αμέσως μόλις ξαναθυμήθηκε την ιστορία. Επειδή όμως τα κρατάω τα αρχεία τα παλιά, θα κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρατε ότι το 2005 διαγράψαμε τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, βουλευτή Κερκύρας, διότι τότε ως βουλευτής σε δηλώσεις στο ραδιοφωνικό σταθμό Α 98,9 απεφάνθη ότι το όνομα της Μακεδονίας είναι Μπούρδα, το ιερό όνομα της Μακεδονίας. Και πρέπει να έχει χωριστεί στους Σκοπιανούς. Διαβάζω τις δηλώσεις του μέσα σε εισαγωγικά. Είναι αυτά που είπε τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς πώς θα λέγεται η διπλανή χώρα, όσο και αν δεν μας αρέσει. Και εμένα με ενοχλεί κατάφορα να λέγεται Μακεδονία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχω την απέτηση να αποφασίζω εγώ πώς θα λέγεται η διπλανή χώρα. Αντίθετα, χάνουμε τεράστιες δυνατότητες διπλωματικής παρέμβασης και επιρροής λόγω του ότι μένουμε σε αυτή, κατά την άποψή μου, Μπούρδα. Μπούρδα είναι το όνομα της Μακεδονίας κατά τον εκλεκτό του κυρίου Μητσοτάκη. Στον πολιτικό σχεδιασμό.